Στην συγκρότηση νέας διοίκησης προχώρησε ο Σύλλογος Τεφλοκαλλιεργητών Κεντρικής Μακεδονίας μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν προχθές Κυριακή 28 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της βιομηχανίας Ζάχαρης στο πλατή του νομού Ημαθίας. Οι αρχικοί υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ήταν συνολικά 8 και από αυτούς οι 5 που εκλέχτηκαν μετά τις αρχαιρεσίες για να στελεχώσουν τη διοίκηση είναι οι κύριοι κύριοι Παύλος Μπογιαννίδης από το παλιό Σκυλίτσι, ο οποίος συνεχίζει να έχει τη θέση του Προέδρου, όπως και στην προηγούμενη διοίκηση. Θανάσης Πίπας συνεχίζει ως Αντιπρόεδρος, από τον Αρχάγγελο Τάσος Λιλιόπουλος ως Γραμματέας από το Μελίκι Ιμαθίας, Γιώργος Σύρμαλης ως Ταμίας από τα Γιαννιτσά και Γιάννης Σαμαράς ως μέλος από τη Θεσσαλονίκη. Η θητεία της νέας διοίκησης του Συλλόγου, που πλέον αριθμεί 320 μέλη και είναι ο μεγαλύτερος του κλάδου, είναι τριετής. Η Δίον Τηλεόραση είναι στη διάθεση και των τεφλοκαλλιεργητών της Κεντρικής Μακεδονίας να βοηθήσει και να στηρίξει τη σημαντική αυτή καλλιεργητική διαδικασία. Πωλήσεις ύψους 66,38 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασε η γνωστή πιερική βιομηχανία Κοτόπουλα Εξοχής Αμβροσιάδης ΑΒΕ, επιβεβαιώνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι δυνατός παίκτης στον ιδιωτικό τομέα του σκληρού ανταγωνισμού, στον στρατηγικής σημασίας κλάδο των πτηνοτροφικών βιομηχανιών. Έτσι λοιπόν παρατηρείται για το 2012 μια αύξηση στις πωλήσεις εν συγκρίση με το 2011 κατά 24,1%. Υπενθυμίζεται πως οι πωλήσεις το 2011 ήταν 53,50 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προαποσβέσεων και τόκων ανήλθαν στα 2,93 εκατομμύρια ευρώ το 2012 έναντι 2,58 εκατομμύρια ευρώ το 2011. Η δυναμική της εταιρείας συνεχίζει να υφίσταται και ούτε η οικονομική κρίση επηρεάζει τις τολμηρές αποφάσεις που καθημερινά λαμβάνει ο πρόεδρός της, κύριος Μάκης Αμβροσιάδης. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στον κλάδο της πτηνοτροφικής βιομηχανίας δραστηριοποιούνται σήμερα 50 μονάδες, εκ των οποίων οι 18 στη Βόρεια Ελλάδα, και η πιερική αυτή βιομηχανία καθημερινά αποδεικνύει ότι μόνο τυχαία δεν βρίσκεται τόσο ψηλά στη λίστα αυτή. Καταργείται η διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πολιτών λαϊκών αγορών, ενώ καθιερώνεται η ανανέωσή τους ενιαία σε όλη την επικράτεια κάθε 3 έτη, αρχής γενομένης από τον Νοέμβρη του 2014, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αδειούχου όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα. Αυτό υπογραμμίζεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε διευκρινιστική εγκύκλειό της και αφορά θέματα επαγγελματικών αδειών πολιτών λαϊκών αγορών. Ακόμη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι διαδικασίες θεώρησης επαγγελματικών αδειών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μετά την ισχύ του νόμου πάβουν να εξελίσσονται δίχως να απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου της διοίκησης. Επαγγελματικές άδειες που βρίσκονται σε ισχύ στις 9/5/2013, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014. Επαγγελματικές άδειες που έπρεπε να θεωρηθούν πριν τη δημοσίευση του νόμου και η σχετική διαδικασία θεώρησης δεν είχε ενεργοποιηθεί με υπετιότητα των αρμοδίων υπηρεσιών, εξακολουθούν να ισχύουν με αυτοδίκαιη λήξη την 31/10/2014. Για τις επαγγελματικές άδειες των οποίων η διαδικασία θεώρησης έχει ολοκληρωθεί και αυτές έχουν ανακληθεί οριστικά, δεν ισχύουν τα παραπάνω εκτεθέντα, δηλαδή δεν παρατείνεται αυτοδίκαια ισχύ τους έως τις 31/10/2014. Όσες νέες επαγγελματικές άδειες εκδοθούν μετά την 9/5/2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 4038 του 12, λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014. Μεθαύριο 5η-1η Αυγούστου θα καταβληθούν στους συνολικά 745.268 συνταξιούχους όλης της χώρας οι συντάξεις του ΟΓΑ με πίστοση των τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών των ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου ανέρχεται σε 335.774.246 ευρώ, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο ΟΓΑ.